Βλέπετε. Βλέπετε. Τα κεφάλια σας προσέχετε. Σκύφτε. Σκύφτε. Εδώ ακούγονται πολλά περιστατικά. Εδώ μιλάμε για ότι κάνουν εμφανίσεις διάφοροι τύποι το βράδυ και τρομάζουν τον κόσμο. Λεσάκι με ανοιχτό. Ήταν ανοιχτό. Θες να συνδυάζεται με αυτές τις καταγγελίες που έχουμε. Ναι, πιθανόν. Τώρα αυτά, επειδή είναι μια τοπική κοινωνία και όλοι αυτοί οι θρύλοι και οι μύθοι που ακούγονται στα χωριά, εδώ αυτές οι τρύπες είναι... έχουν γίνει από μετεωρίτη, λένε. Βέβαια, λένε και για το Οδυσσέα της Πηλιά, εδώ και τους Κύκλοπες. Το έχουμε κάνει ένα ντοκιμαντέρ αυτό, ναι, το παρελθόν. Αλλά οι αλλοί λένε από μετεωρίτες ότι έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι κρατήρες. Άμα τα δούμε με τον τρόπο που τραβήξαμε όταν ήταν μέρα, θα δεις είναι και δύο τρύπες ολοστρόγγυλες, σαν να έχει πέσει... Κάτι έχει πέσει. Αλλά και εδώ έχουν ακουστεί. Βασικά οι ντόπιοι δεν έρχονται βράδυ εδώ πέρα, φοβούνται. Αυτό μας είπανε όλοι οι κάτοικοι που συναντήσαμε, ότι... μόνο κάτι οι τύποι έρχονται τα βράδια εδώ. Σαν και εμάς. Σαν και εμάς. Γιατί ακούγονται πολλές ιστορίες. Τρομακτικές ιστορίες κυρίως. Δεν σου είδα και χθες οι ντόπιοι έχουν και πιο καθαρό μυαλό και ίσως να βλέπουν και περισσότερα από ό,τι βλέπουμε εμείς στην πόλη. Και οι ντόπιοι, Αντώνη, ζουν εδώ και αντιλαμβάνονται και βλέπουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι εμείς. Μέσα στη φύση. Μέσα στη φύση. Αυτό είναι ωραία, ρε παιδί μου, έτσι βράδυ με ρεμία να τα βλέπεις και καταλαβαίνεις ακριβώς. Νιώθεις την ενέργεια, αυτές τις δονήσεις που έχει, τις συχνότητες που έχουν αυτά τα σημεία. Τελείως διαφορετικά από την πόλη. Παρόλο που λένε ιστορίες για εμφανίσεις ανθρώπων που τρομάζουν τους ντόπιους και αυτά. Έχει μια γαλήνη. Ακούγεται. Σου μιλάει η φύση. Μαγικά εδώ. Ποιο είναι αυτός ο μυστήριος? Ακού. Ναι. Μου ακού, μίλησε. Ναι, ακού, ακού. Σαν παιδί φωνή, σαν μικρό παιδί. Όχι, είχα μια απορία. Ποιος είναι αυτός ο μυστήριος άντρας που έχει τα βράδια εδώ πέρα και περπατάει και... Ναι, και κάνει αστραλά στο χωριό και να τους κάνει γύρω για εδώ και να τους φοβίζει. Πόσους κατοίκους είναι εδώ πέρα, θα το γνωρίζανε. Ναι, ναι, σίγουρα. Θα τον ξέρανε. Αλλά λέγανε είναι ο Γιώργος τη Ρωτάδε, ο Κώστας ο τρελός, ο... βρίσκανε κάπως είχαμε στο χωριό πάντα, σε τα χωριά υπάρχει ένας περίεργος. Αλλά δεν είναι αυτός ο περίεργος, δεν μας τον κατονομάσανε. Άγνωστος είπανε. Ναι. Ποιος άγνωστος είναι εδώ πέρα.
Δεν πιστεύω ότι πέρα στα γύρω χωριά όλοι είναι γνωστοί μεταξύ του για τον πληθυσμό που είχε. Αν το χαρακτηρίζουν άγνωστο, λίγο περίεργο όλο αυτό. Ένας μαυροφορεμένος, λέει, άντρας. Είναι πολύ συχνά να εμφανιστεί του. Αυτό που μου κάνει μεγάλη έτσι, εντύπωση είναι ότι είναι άγνωστος αλλά ξένος. Και ποιος ξέρει να είναι τόσο μακριά εδώ και για ποιο λόγο. Και το κάνει, να κάνει συνέχεια αυτή την εμφάνιση. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Και δεν είναι μια μαρτυρία και δύο. Εδώ συνέχεια υπάρχουν αναφορές και έχουμε μιλήσει πάνω από 10 άτομα μαζί με τα δύο πράγματα. Δεν μας έχουν κάνει αναφορά ότι έχετε παιδί με αυτοκίνητο ή ότι. Να πει ότι έρχεται κάποιο που έκανε το αυτοκίνητο να κάνει κάποια πλάκα ή κάτι. Δεν υπάρχει και μακριά. Λες αυτός ο μαυροφορεμένος να είναι ο Άγιος Γεώργιος γιατί έχουν και το κλεισάκι εδώ. Γιατί λένε και κάτι τέτοιο. Εντάξει, τώρα άμα ήταν με άλογο θα σου ήταν ο Άγιος Γεώργιος. Το άλογο μπορεί να τα δένει πιο κάτω. Τι καταλαβαίνω πιο κάτω, κάνει πάλι με τα υπόλοιπα. Ναι, μπορεί να έχει πιο κι άλλα άλογα κάτω. Είναι μια μυστήρια ιστορία που έπρεπε να τη δούμε κι αυτή, μια και έρθαμε στα μέτρα κάτω. Κεφάλια προσέχτε εδώ, ε. Είναι δύο παγκοκόλικα. Ouf.